Χαιρετίζουμε ακόμη μία μέσα σε λίγες μέρες μαζική μαχητική απεργιακή συγκέντρωση. Δεκάδες σωματεία και μαζικοί φορείς δίνουν σήμερα αγωνιστικό παρόν στο κάλεσμα της Γραμματείας Θεσσαλονίκης του ΠΑΜΕ. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι, φοιτητές και μαθητές, άνθρωποι του ΜΟΧΔΟΥ στην πόλη μας, στην υπόλοιπη χώρα, σε όλο τον κόσμο, κάνουν για άλλη μια φορά ξεκάθαρο. Η πρωτομαγιά δεν είναι αργία, είναι απεργία. Καμιά κυβέρνηση δεν θα αποφασίσει ούτε το πότε, ούτε το πώς η εργατική τάξη θα τιμήσει την τόσο σοβαρή για την ίδια ημέρα. Ο Μάης είναι κόκκινος, κόκκινος από το αίμα των νεκρών αδερφών μας, που έδωσαν τα πάντα, ακόμα και τη ζωή τους, για τα ιδανικά και τους καημούς που εξακολουθούν και φουντώνουν τα στήθια μας μέχρι σήμερα. Σήμερα που στις ακτές μας, δίπλα από τα χλιδάτα θέρετρα των εκμεταλλευτών μας, ξεβράζονται θαλασσοπληγμένα πτώματα κυνηγημένων προσφύγων. Σήμερα που για τον έλεγχο των πηγών ενέργειας, των δρόμων του εμπορίου, του ανθρώπινου δυναμικού πέφτουν κυριολεκτικά κορμιά. Που στην Ουκρανία, μετά την απαράδεκτη εισβολή της καπιταλιστικής Ρωσίας και την κλιμάκωση από την μεριά των Δυτικών, όπως έχουν καθιερωθεί δυνάμεων, ένας εφιαλτικός πόλεμος είναι σε εξέλιξη. Σκορτώνονται λαοί για το αφέντητο φαΐ. Λαοί που για δεκαετίες ολόκληρες ζούσαν και πρόκοβαν ειρηνικά. Γιατί? Για να κερδίζουν ακόμα περισσότερα οι Έλληνες και όχι μόνο εφοπλιστές με τη μεταφορά φυσικού αερίου και όλο αυτό το βρώμικο παιχνίδι που παίζεται. Για να ξεχυλίζουν ακόμα περισσότερα κέρδη όλοι όσοι έχουν βάλει ως κύριο στόχο τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Ένα ενεργειακό παζάρι του ίδια αγκομαχά για να πληρώσει ο ελληνικός λαός και συνολικά οι λαοί. Θα μας βρίσκουν απέναντί τους και σε αυτό το έγκλημα. Γιατί έγκλημα είναι να μετατρέπεις ολόκληρη τη χώρα σε ένα απέραντο ορμητήριο πολέμου. Να στέλνεις από τα λιμάνια σου όπλα που μακελεύουν λαούς, που πνίγουν στο αίμα ανθρώπους με τους οποίους δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Και αυτό το έγκλημα είναι διαχρονικό. Είναι συνένοχοι σε αυτό τόσο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και όλες οι προηγούμενες. Ακόμη και αυτές που λανσάρονται ως αριστερές δήθεν ή προοδευτικές όπως του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν βάλει όλοι φαρδιά πλάτια την υπογραφή τους και κυρίως πλάτη για να δέσουν τη χώρα μας στο φωνικό άρμα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά τα κάνουν για τη δημοκρατία και το διεθνές δίκαιο, λένε. Τι θράσος! Να τους θυμίσουμε μήπως που έβαλαν οι ίδιοι τη δημοκρατική τους ευαισθησία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί εμείς δεν ξεχνάμε. Ιουγκοσλαβία, Ιράκ, Παλαιστίνη, Λιβύη, Συρία, Ιεμένη, Αφγανιστάν, Κούβα, Κύπρος, Βαλκάνια, Μεσόγειος, Ασία, Αφρική, Λατινική Αμερική. Πόσους αθώους λαούς αιματοκύλησαν. Το κάνουν, λέει, και στα πλαίσια των συμμαχικών υποχρεώσεων. Και όλα αυτά την ώρα που υπό την επίβλεψη του ίδιου του ΝΑΤΟ ο τουρκικός στρατός πραγματοποίησε άσκηση προσομοίωσης κατάρρευσης νησιού. Την ώρα που στα πλαίσια του ΝΑΤΟ η αστική τάξη της χώρας μας είναι σύμμαχος με αυτή της Τουρκίας. Και από κοινού συμφωνούν ότι το Αιγαίο αποτελεί νατοϊκό έδαφος. Εξυπηρετούνται καλύτερα έτσι οι business. Να γιατί τονίζουμε ότι οι λαοί που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους δεν μπορούν και δεν πρέπει να διαλέξουν υπεριαλιστικό στρατόπεδο. Να γιατί χαιρετήσουμε τη στάση των εργαζομένων στον ΟΣΕ που αρνήθηκαν να δουλέψουν για την αποστολή φωνικού οπλισμού στις θερμές περιοχές. Τους θυμίζουμε και είμαστε περήφανοι για τη στάση του λαού της Θεσσαλονίκης το 1999, την περίοδο που οι δολοφονικές μηχανές των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ αποπειράθηκαν να περάσουν από εδώ
για να επιτεθούν σε βάρος της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Είμαστε περήφανοι και σήμερα για το ότι στις 6 Τετάρτου τα συνδικάτα κατέληξαν τη μαζική τους κινητοποίηση στο λιμάνι, πραγματοποιώντας μια αξιοθαύμαστη παρέμβαση. Από αυτή αποκαλύφθηκε ότι και η πόλη μας χρησιμοποιείται ως κεντρικό πολεμικό ορμητήριο και χωρίς μάλιστα ο λαός της να γνωρίζει τίποτα. Να γιατί επιτέθηκαν με ομή βία σε βάρος συνδικαλιστών που εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους σε όλα αυτά. Γεμίζουν τις δικαστικές αίθουσες με εκπροσώπους σωματείων. Γεμίζουν τις πλατείες των κινητοποιήσεων και τους δρόμους με δυνάμεις καταστολής. Το ίδιο κάνουν στα πανεπιστήμια και σε μια σειρά άλλους χώρους. Μάταια όμως, οι εργαζόμενοι στα πετρέλαια Καβάλας και στη Λάρκο τους στέλνουν μήνυμα. Οι αγώνες στην E-Food το έκαναν ξεκάθαρο. Ένας τέτοιος αγώνας εκτελήσεται αυτές τις μέρες στο λιμάνι του Πειραιά, εκεί που η πολυεθνική Κόσκο μετρά κέρδη και οι εργαζόμενοι μετράνε νεκρούς σαν κατεμένους συναδέλφους. Η Κόσκο έχει στο πλάι της τα κέρδη της, την κυβέρνηση, τα μάτια του λιμενικού, τους νόμους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά δεν μπορεί να νικήσει, γιατί οι εργαζόμενοι, το σωματείο τους, έχουν μαζί τους όλη την εργατική τάξη της χώρας, όλος ο λαός είναι στο πλάι τους. Όταν η εργατιά οργανώνεται και με αποφασιστικότητα παλεύει για τα δίκαια αιτήματά της, οι νόμοι τους, οι μηχανισμοί καταστολής και τρομοκράτησης πάνε περίπατο. Πρέπει αυτά τα μέτωπα να πληθύνουν και να απλωθούν παντού. Να συμβάλλουν στην ανασύνταξη του οργανωμένου κινήματος. Να εκφραστεί η οργάνωση των εργαζόμενων σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς. Με μαζικές και συλλογικές διαδικασίες να πάρουμε αυτό που λέμε την υπόθεση στα χέρια μας. Επίκεντρό μας είναι και παραμένουν οι σύγχρονες ανάγκες μας. Κάθε τι που απασχολεί και αφορά τις ζωές μας. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ιδιαίτερα τώρα που οι εργαζόμενοι στενάζουν κάτω από το κύμα της ακρίβειας που σαρώνει το πενιχρό εισόδημά τους. Έχουμε πείρα. Όλοι όσοι παρουσιάζονται ως σωτήρες μας δεν μπορούν και δεν θέλουν να μας απαλλάξουν από τα αδιέξοδα με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι, αφού οι ίδιοι τα δημιούργησαν. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ, ο καθένας παίρνει και συνεχίζει την αντιλαϊκή πολιτική από εκεί που ο προηγούμενος την άφησε. Παρόλες τις επιμέρους διαφορές, ο ένας αξιοποιεί την νομοθεσία που έφτιαξε ο άλλος για να επιτεθεί στους εργαζόμενους. Έτσι γυρίσουν τις 9 στις 10 απεργίες παράνομες. Έτσι καταργούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Με επικοινωνιακά περιπαγνήματα, ο Πρωθυπουργός, κλεβάζοντας σε βάρος χιλιάδων εργαζομένων, ανακοίνωσε αύξηση στο 100% μισθό, λέει. Κι όμως, η αύξηση που η κυβέρνηση αποφάσισε δεν φτάνει για να αγοράσεις ούτε έναν καφέ σε πλαστικό και να πας στη δουλειά σου. Τι να περιμένει όμως κανείς από αυτούς, όταν με ψέματα και διάφορα μαγειρέματα βαφτίζουν ως αύξηση τη μείωση. Γιατί για μείωση πρόκειται όταν ο πληθωρισμός τρέχει στο 9%. Όταν ένας μισθός ισούται και μερικές φορές δεν φτάνει το λογαριασμό ρεύματος. Οι εργάτες δεν έχουν τίποτα κοινό με τη μεγαλεργοδοσία, με τους παράγοντες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Δεν έχουν κοινά προβλήματα, κοινές ανησυχίες, κοινά αδιέξοδα και πόσο μάλλον κοινά συμφέροντα. Ο σακατεμένος από τη δουλειά ξενοδοχοϋπάλληλος στην Καλκιδική δεν έχει καμία σχέση με τους μεγαλοξενοδόχους που όλα τα τελευταία χρόνια έχουν σκάσει από κέρδη. Ακόμα και εν μέσω πανδημίας εισέπραξαν δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδοτήσεις και ελαφρύνσεις. Οι εργαζόμενοι στην Ελληνικός Χρυσός δεν έχουν τίποτα κοινό με τους ιδιοκτήτες της. Ξέρονται στα δικαστήρια και απολύονται για τη συνδικαλιστική τους δράση όταν η τιμή του χρυσού μετράει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, γιγαντώνοντας τα κέρδη της εταιρείας.
Ο τσακισμένος από τις συνθήκες δουλειάς εμποροϊπάλλος δεν έχει καμία σχέση με το μεγαλέμπορο τύπου Σκλαβενίτη, όπου μόνο το 2021 πραγματοποίησε τζίρο ύψος 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι μεν παράγουν όλο αυτό το πλούτο. Οι δεύτεροι είναι αυτοί που τον καρπώνονται χωρίς να συμβάλλουν πουθενά. Αυτό το τόσο σημαντικό προσπαθούν να αποκρύψουν με επιχειρήματα περί κοινωνικού εταιρισμού και εθνικής ομοψυχίας. Σε αυτή τη λογική προσπαθούν να μας παρασύρουν όλα τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Από κοντά και οι συνδικαλιστικοί κολαούζοι της μεγαλοεργοδοσίας που υποτίθεται ότι έχουν κινητοποίηση σήμερα. Βέβαια, αν ανέβει κανείς τώρα προς το εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης, θα αντικρίσει μια θλιβερή μνημόσυνη δέηση σε μια συγκέντρωση που κανένα όργανο του εργατικού κέντρου δεν πήρε απόφαση συμμετοχής. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Έτσι θέλουν τα σωματεία. Αυτό υπηρετεί η τακτική τους, που συκοφαντεί και λασπολογεί όλους όσους προσπαθούν να οργανώσουν τον ταξικό αγώνα. Αυτό υπηρετεί η γραμμή που προσπαθούν να επιβάλλουν μέσα στα σωματεία, το ότι θα πρέπει να αποδεχτούν το ρόλο του κοινωνικού εταίρου των επιχειρηματικών ομίλων. Η γραμμή τους όμως σόφλησε προπολού. Ο μοναδικός, ο πραγματικός εταίρος για τον εργάτη είναι ο συνάδελφός του. Αυτός με τον οποίο μοιράζεται το μόχθο του μεροκάμα του και τις ίδιες ανησυχίες. Το πώς θα νιώθουν ασφαλείς στη δουλειά. Το πώς θα μπορέσουν να μεγαλώσουν και να μορφώσουν τα παιδιά τους. Κοντά σε αυτές τις ανησυχίες βρίσκονται και χιλιάδες μικροί επαγγελματίες και φτωχοί ανθρωπιά. Όλοι αυτοί είναι που μπορούν και πρέπει να ενώσουν δυνάμεις απέναντι στον κοινό τους αντίπαλο. Χωρίς σταματημό, συνεχίζουμε. Οργώνουμε τους χώρους δουλειάς. Συσπηρώνουμε τους εργαζόμενους. Κάνουμε πλατή άνοιγμα με συνελεύσεις, συσκέψεις και κάθε μέσο. Κάνουμε αυτό που λέμε πράξη, κλιμάκωση της δράσης μας. Για αυξήσεις ουσιαστικές και όρους δουλειάς ανθρώπινους. Την επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Την αύξηση του κατώτερου μισθού στα 825 ευρώ. Την επαναφορά κατακτήσεων όπως τις τριετίες. Την αρχή ευρωικότερης σύμβασης. Την κυριακάτικη αργία. Την πληρωμή υπεροριών του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Τη μείωση του χρόνου εργασίας με 7 ώρο, πενθήμερο, 35 ώρο και σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Για ουσιαστική ανακούφιση από το κύμα ακρίβειας, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, του ένθια και γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά, μείωση του ρεύματος και του φυσικού αερίου κατά 50% και κατάργηση των φόρων στα καύσιμα και συνολικά στην ενέργεια. Κανένα εργατικό λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και τρόφιμα. Αυτές είναι οι πλευρές που πραγματικά θα ανακουφίσουν τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά. Όχι τα ψίχουλα που μοιράζουν, όπως το επίδομα για τα καύσιμα, το γνωστό ως fuel pass, που δίκαια βαφτίστηκε και ως το ανέκδοτο της εβδομάδας όταν ανακοινώθηκε. Έχουμε την πείρα. Έχουμε τη δύναμη να παλέψουμε για καμιά συμμετοχή στον πόλεμο με οποιοδήποτε πρόσχημα και με οποιοδήποτε τρόπο, με πολεμικό υλικό, με στρατιωτικά μέσα, με εκστρατευτικό σώμα ή οπωσδήποτε αλλιώς. Να μην χρησιμοποιηθεί το ελληνικό έδαφος για τα σχέδια των μακελάριδων. Να κλείσουν τώρα όλες οι αμερικανονατοικές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα. Φύγουνε οι βάσοι, καμιά συμμεταρχή της επέμβασης. Έξω, θάνατο, να φύγουνε οι βάσεις, καμιά συμμεταρχή. Αυτό είναι το πνεύμα που διαπερνά τη σημερινή ημέρα. Αυτό είναι το πνεύμα των αγώνων που μας άφησαν ως παρακαταθήκη οι ταξικοί μας πρόγονοι, οι εργάτες των προηγούμενων γενεών. Είμαστε με την πλευρά των λαών για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια και πολέμους.
Και όπως λέει και ο ποιητής του επιταφείου, γιέ μου, στα αδέρφια σου τραβώ και σμίγω την οργή μου. Σου πήρα το τουφέκι σου, κοιμήσου εσύ πουλί μου. Έτσι παίρνουμε τη σκυτάλη, συνεχίζουμε τον αγώνα των εργατών του Σικάγου το 1886, των αγωνιστών στη Θεσσαλονίκη το 1936, των ηρώων συμπρόφων μας στην Κερσαριανή του 1944. Η οργή και η αγανάκτηση να γίνει δύναμη οργάνωσης ενάντια στον αντίπαλό μας, το κεφάλαιο και αυτούς που το υπηρετούν. Κρίσιμο ζήτημα να μαζικοποιηθούν τα σωματεία, να σχεδιάσουν την κλιμάκωση της πάλης για το επόμενο διάστημα σε συνθήκες ακρίβειας και όξυνσης ανταγωνισμών. Μόνο έτσι θα αλλάξει ο συσχετισμός μέσα από τη συμμετοχή των εργαζομένων και όχι μέσα από την αναμονή θα έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Ο αντίπαλος φαίνεται πανίσχυρος, αλλά πανίσχυρη είναι η εργατική τάξη. Γι' αυτό παίρνουν μέτρα ενάντια στους αγώνες και την οργάνωσή μας. Όπλο μας οι αγώνες μας. Όπλο μας η πείρα των εργαζομένων. Όπλο μας η αλληλεγγύη. Εμείς παράγουμε τα πάντα. Ζήτω η εργατική τάξη. Ζήτω η κόκκινη πρωτομαγιά.